Φέη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού βρίσκεσαι ακριβώς? Είμαστε καλά, δόξα τον Θεό. Πού βρίσκεσαι και τι κάνεις εκεί που είσαι? Βρισκόμαστε στην Παιανία, στα παλιά στούντιο του Μέγκα και βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Mm-hmm. Ενώ ήρθαμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο Μέγκα, μάθαμε ότι εδώ και 10 μέρες τα στούντιο έχουν εκενωθεί, βρήκαμε κατάσταση εκένωσης και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για το νέο τηλεοπτικό κανάλι. Μάλιστα. Σύμφωνα με όσα μας είπανε και μάθαμε, μέσα σε 1,5 μήνα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Έχουν ξεκινήσει πυρετοδός. Άρα μας βγάζεις είδηση αυτή τη στιγμή. Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή σε 1,5 μήνα βγαίνει κανάλι στον αέρα. Στις εγκαταστάσεις της παλιάς του Μέγκα στην Παιανία. Ήδη έχουν... Πέρα από τις εργασίες που είδαμε εδώ πέρα, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει και συνεντεύξεις για ποιοι θα πλαισιώσουν το νέο κανάλι. Οι συνεντεύξεις, ωστόσο, να πούμε ότι δεν γίνονται εδώ. Δυστυχώς διακόπτουν τα παιδιά, έχει καθυστέρηση και πρέπει να. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, παιδιά, γιατί έχει καθυστέρηση, μην τη διακόπτουμε. Πρόκειται για το κανάλι ΦΕΗ του κυρίου Μαρινάκη. Μάλιστα, και να σας πω ότι δύο είναι και τα επικρατέστερα ονόματα για το κανάλι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένα θα προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Ενώ το άλλο όνομα είναι κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει στα ελληνικά media. Ωραία, δώσε μας κάτι. Μιλάς για διοικητικά. Περισσότερα δεν μπορώ να πω, σύντομα. Ωραία, μιλάς για διοικητικά στελέχη ή για παρουσιαστές. Σίγουρα τα ραντεβού, αυτό γνωρίζω και εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ, και... δεν γίνονται στην Παιανία. Γίνονται αλλού. Αλλά εσύ αυτή τη στιγμή αυτό που έχεις μάθει είναι ότι τα πρόσωπα έκπληξη είναι για τη διοίκηση ή για πρόσωπα τα οποία θα είναι μπροστά από τις κάμερες. Όταν μιλούσα για έκπληξη δεν αναφερόμουν σε πρόσωπα, αλλά στο όνομα του καναλιού. Α, δεν έγινε κατανοητό. Ωραία, να το τονίσουμε. Άρα έχεις πληροφορίες, πρώτες πληροφορίες για το πώς θα λέγεται το κανάλι. Πολύ σωστά. Δεν μπορείς να μας δώσεις κάτι. Δεν μπορούμε ακόμα να τις αναφέρουμε στον αέρα, αλλά... Έχει ελληνικό τίτλο, ξενόφερτο. Θα δείτε. Όποιο και αν επικρατήσει θα είναι μια έκπληξη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Να σας πω, ωστόσο, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ, ότι ένα μέρος από τα γραφεία εδώ πέρα έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται, τεχνικά τουλάχιστον. Γιατί να πούμε ότι θα γκρεμιστεί όλο μέσα και θα γίνει εκ νέου. Έχω δουλέψει στα συγκεκριμένα στούντιο στην Παιανία. Ήταν και από εκεί που έβγαινε το πρωινό του Μέγκα. Να πούμε. Και πάλι όλο αυτό και ο πεντάμορφος κόσμος και πριν. Ο Γρηγόρης έβγαινε παλιά από εδώ, από τα Μελίσια, αυτά που είμαστε κι εμείς. Και μετά μεταφέρθηκαν από την τελευταία χρονιά του Γρηγόρη και πήγαν εκεί στην Παιανία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως, ναι. Φέη μου, είπες ότι περίπου σε 1,5 μήνα θα γίνει η πρεμιέρα. Άρα θα ξεκινήσουν πρόβες ή έχουν ξεκινήσει πρόβες κάποια ονόματα? Καλέ, δεν έχουν κάνει πρόσωπα, τίποτα. Α, δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε σε 1,5 μήνα έχουν εντολή. Α, για αυτή δηλαδή. Σε 1,5... Ναι. Σε 1,5...